Κύριε Υπουργέ, φέρατε 4 τροπολογίες με 30 άρθρα στο σύνολο. Από μόνες τους συνιστούν ένα επιπλέον σχέδιο νόμου. Αυτά σε σχέση με τις πομπόδεις διακηρύξεις περί αρχή καλής νομοθέτησης, οι οποίες βέβαια πάνε περίπατο. Εμάς βέβαια δεν μας εκπλήσει αυτή η πρακτική και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Άλλωστε, αυτή είναι η αστική δημοκρατία. Και όλα αυτά μπροστά στην αγωνία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη θητεία του, να δρομολογήσει βάρβαρα μέτρα σε βάρος προσφύγων και μεταναστών, μειώνοντας την παροχή βοήθειας και παραμονή στις χώρες από τους 6 μήνες στον 1 μήνα. Συνοδευτικά, των διατάξεων του σχέδιου νόμου συμπληρώνονται με τροπολογίες που υποβαθμίζουν κι άλλο το ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων στο όνομα της κυβερνησιμότητας, προκειμένου να επιτευχθούν μέτρα ενίσχυσης του ιδιωτικού κεφαλαίου σε έργα και υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, την παράδοση αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων στους ιδιώτες, όπως η περίπτωση του Εθνικού Κήπου και του Φιλοπάπου, καθώς την ολοκλήρωση της εμπορευματοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας με το χρηματιστήριο ενέργειας και άλλα. Σε σχέση τώρα με τις τροπολογίες. Τροπολογία με γενικό αριθμό 214 και ειδικό αριθμό 37. Είπαμε, αυτή η συγκεκριμένη τροπολογία από μόνη της συνιστά ένα νομοσχέδιο με 16 άρθρα. Στο σύνολό της την καταψηφίζουμε. Στο άρθρο 1 που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, είμαστε αρνητικοί. Στην ουσία επαναλαμβάνει διατάξεις που υπήρχαν επί το αυστηρότερο, εκεί που δεν καταφέρει να παραμερίσει τα Δημοτικά Περιφερειακά Συμβούλια, εντείνει την απειλή του κατασταλτικού ελέγχου των αιρετών, εισάγοντας το πειθαρχικό αδίκημα, ώστε να μην αντιστρατεύονται αποφάσεις των εκάστοτε Δημοτικών Περιφερειακών Αρχών, ειδικά σε ψήφιση και τροποποίηση προϋπολογισμών, ισολογισμών και πάει λέγοντας. Στο άρθρο 4, που αφορά την τροποποίηση του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, θα το καταψηφίσουμε. Τα 3 έτη για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων υποκριτικά αναφέρει το σχέδιο νόμου ότι δεν επαρκούν, εντάσσοντάς τους στην κατηγορία των ετούντων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ως χρονική προϋπόθεση πριν την υποβολή αίτησης τα 7 έτη. Πρόκειται για απαράδεκτη, τιμωρητική ρύθμιση, η οποία εκτός των άλλων δεν διασφαλίζει ότι μετά την πάροδο των 7 ετών θα αποκτήσει τελικά την ελληνική ιθαγένεια. Στο άρθρο 7, που αφορά την αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θα πούμε παρόν. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος για τα ζητήματα αυτά. Αναστέλει την εξέταση των αιτήσεων του προσωπικού του χώρου της υγείας με βάση τις προβλέψεις της κινητικότητας λόγω του νέου κορονοϊού και, όπως λέει, για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας. Το πρόβλημα με την επερχόμενη επιδημία είναι κατανοητό και υπαρκτό. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αποκρύψει η κυβέρνηση είναι ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υποστελεχωμένες όλες οι δημόσιες μονάδες υγείας. Μια τέτοια λοιπόν πολιτική περικοπή των προσλήψεων παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης περί ετοιμότητας και άλλα τεινά έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προάσπιση της υγείας των ασθενών, του υγιούς πληθυσμού, αλλά και των όρων δουλειάς των υγειονομικών. Γι' αυτό, άλλωστε, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται η επανεξέταση μετά την τρέχουσα κρίση και εφόσον οι ανάγκες το επιτρέπουν. Στο άρθρο 8, που αφορά την ίδρυση κλιμακίων προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, επίσης θα πούμε παρόν, ένα τέτοιο μέτρο είναι αποσπασματικό από τη στιγμή που είναι ανεπαρκέστατες και υποστελεχωμένες οι δημόσιες δομές που σχετίζονται με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και η συνέχιση της εμπλοκής των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στο άρθρο 9 της συγκεκριμένης τροπολογίας θα πούμε όχι. Αφορά τη σύσταση αναπεριφέρεια με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών και σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ειδικές διαδημοτικές τεχνικές υπηρεσίες, νέα μελετητικά οργανωτικά εργαλεία κάτω από την εστενή εποπτεία κυβέρνησης και Υπουργείου Εσωτερικών για να τρέξουν πιθανά πιο γρήγορα τα λογής επιχειρηματικά project που βάζουν μπροστά με αιχμή τους Δήμους, την απορρόφηση και τον προσανατολισμό των δηλίων του ΕΣΠΑ. Βέβαια, αυτές οι δομές πάνε παράλληλα με την αποδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών στους Δήμους. Αναφερθήκαμε διεξοδικά
στην εισηγητική μας ομιλία. Το άρθρο 10 αφορά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας για τον Εθνικό Κήπο και τον Φιλοπάπου. Θα πούμε όχι. Ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία με τον επωνυμία Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο ΑΕ. Με την τροπολογία αυτή, που δεν συνυπογράφεται καν από τη συναρμόδια Υπουργό Πολιτισμού, παραδίδεται η διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου του Φιλοπάπου σε ανώνυμη εταιρεία που μαζί με το Δήμο Αθήνας και που θα αμείβεται από αυτόν, θα λειτουργεί με βάση συγκεκριμένα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και θα μπορεί ακόμα και να εκμισθώνει τους χώρους σε τρίτους. Εμείς θεωρούμε ότι η διαχείριση των χώρων αυτών πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της διασφάλισης των ειδικών χαρακτηριστικών που έχουν, με κριτήριο την προστασία τους, την ανεμπόδιστη απόδοσή τους στους Αθηναίους, στο λαό γενικότερα και την απαγόρευση της εμπορευματικής τους δράσης. Για τις λαϊκές αγορές και για τη θέσπιση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας στα άρθρα 15 και 16 αντίστοιχα λέμε ναι. Στην τροπολογία με γενικό αριθμό 2.15 και ειδικό αριθμό 38 για την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ανώνυμη εταιρεία, θα πούμε όχι. Το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο 45-12 του 18. Είχαμε τότε τοποθετηθεί διαστόματος Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας, βασιλικότερος του βασιλέως ο ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε στην εμπορευματοποίησή της με το Χρηματιστήριο Ενέργειας για να δώσει ζωτικό χώρο να τοποθετηθούν περισσότερα λιμνάζωτα κεφάλαια στην εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το γενικεύει. Έστρωσε το δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται και το ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Περνάει δηλαδή στο επόμενο βήμα με τη συγκεκριμένη τροπολογία, βγάζει το Χρηματιστήριο Ενέργειας από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και περνάει στον πλήρη έλεγχο των μονοπωλιακών ομίλων στην ενέργεια, προκειμένου χωρίς κανένα εμπόδιο να προαγοράσουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για να θωρακίσουν τα κέρδη τους. Το αποτέλεσμα, η μεγαλύτερη εκτόξευση του κόστου δαπάνης που καταβάλουν τα λαϊκά νοικοκυριά για την ενέργεια. Και τελειώνω με την τροπολογία με γενικό αριθμό 2.19 και ειδικό αριθμό 42. Το άρθρο 1 είναι απαράδεκτο, υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων στο όνομα τάχατες της κυβερνησιμότητας, μεταφέροντας αρμοδιότητες σύναψης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών αλλαγής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού στην Οικονομική Επιτροπή, καθώς και την αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων και έργων και από ιδιωτικούς φορείς. Είναι τροπολογία καταπέτηση εργολάβων του ιδιωτικού κεφαλαίου προκειμένου να προχωρήσουν στην άλωση των υπηρεσιών αυτών χωρίς κανένα απολύτως εμπόδιο. Το επόμενο βήμα είναι να καταργήσετε και τα δημοτικά συμβούλια. Το άρθρο 3 το καταψηφίζουμε. Είναι το ίδιο περίπου με το άρθρο 92 του σχεδίου νόμου. Με το άρθρο 3 της τροπολογίας η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι επειδή οι τρεις γενικοί διευθυντές έχουν το δικαίωμα τελικής υπογραφής για την απόφαση βάσει του άρθρου 109 του νόμου 4622 του 19, η ταυτόχρονη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Μουσείων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 2690 του 99. Το συγκεκριμένο όμως άρθρο, στην παράγραφο 2 που περιγράφει τις περιπτώσεις του ασυμβίβαστου, λέει ότι τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης, εφόσον πρώτον, η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης. Δεύτερον, είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξαίματος ή εξαχιστίας ως τέταρτου βαθμού και με κάποιους από τους ενδιαφερόμενους. Τρίτον, έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερόμενους. Περιορισμοί οι οποίοι δεν αφορούν τους γενικούς διευθυντές ως θέσεις ή αρμοδιότητες, αλλά ως φυσικά πρόσωπα, όπως και κάθε άλλο μέλος του Συμβουλίου Μουσείων. Και γι' αυτό το καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.